Λοιπόν, μπορεί να έρθει ο φάκος λίγο εδώ. Ναι, φαντάζομαι ότι οι συνάδελφοι θα το καταφέρουν. Ξέρετε, αλλά... έχω εδώ, βλέπετε. Είναι το εξώδικο για τον Ένβοια, το οποίο πρότεινε η εφημερίδα Αυγή να στέλνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες αντί να πληρώνουν τον Ένβοια που ήταν παράνομος και αντισυνταγματικός. Και ρωτώ τώρα τον κύριο Ζαχαριάδη. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι είχαν αυταπάτες, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Και ότι προσπαθήσανε και αποτύχανε, γιατί οι σχετισμοί, τι έχει πει, δεν ξέρουν τους σχετισμούς. Ένα συγγνώμη για αυτά που λέγατε εναντίον μας να μας πείτε ποτέ. Συγγνώμη, θυμάστε κύριε Τζούνε και σε κύριε Κούτρα. Εσάς συγγνώμη, στον ελληνικό εμείς τον ελληνικό λαό απολογούμαστε κύριε Γεωργιάδη. Τι είστε εσείς να σας πούμε συγγνώμη. Πάλι. Εγώ δεν διέκοψα. Ναι, εντάξει, αλλά τι να σας μου ζητάτε να σας ζητήσω και συγγνώμη. Στον ελληνικό λαό. Να ζητήσετε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που τον κοροϊδεύατε. Τον κύριο Γεωργιάδη να ζητήσω εγώ συγγνώμη. Έχω το χολόγο τώρα. Από τον ελληνικό λαό θα ζητήσετε συγγνώμη οι απατεώνες που του λέγατε να στείλει εξώδικο να μην πληρώνει. Θέλετε τώρα η Νέα Δημοκρατία να κάνει καμπάνια κύριε Ζαχαριάδη από σήμερα. Και να βγαίνω εγώ σε όλα τα κανάλια και να λέω να μην πληρώνει κανένα τον Ένβοια, όπως κάνατε εσείς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Να σας απαντήσω. Και εγώ μπορεί να φωνάζω, όπως είπατε έτσι λίγο ηρωνικά, μπορεί να φωνάζω, η φωνή μου είναι δυνατή. Εγώ όμως δεν πήγα κατά της πατρίδας μου ποτέ. Εγώ δεν έλεγα στους Έλληνες, όπως έλεγε ο κύριος Τσίπρας, να μην πληρώνουν τους φόρους τους. Το πιο εύκολο που θα μπορούσε να κάνει σήμερα ο Μητσοτάκης, που θα ήταν το πιο εύκολο, να βγει στη ΔΕΘΟ Μητσοτάκης και να πει να μην πληρώσετε ούτε ΕΦΚΑ, να μην πληρώσετε ούτε ένφια, να μην πληρώσετε τίποτα, γιατί είναι παράνομοι και συνταγματικοί. Να πέσουν έξω τα άσματα του κράτους και να φύγετε μια ώρα αρχίτερα. Αλλά εμείς δεν κάνουμε τέτοια, γιατί αυτό ξέρετε τι θα έκανε. Θα έβλαπτε την Ελλάδα. Και εμείς την Ελλάδα τη βάζουμε πάνω από τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ εσείς κύριε Ζαχαριάδη εδώ, και σας το δείχνω για να το θυμάστε, γιατί δεν θυμάστε καλά, εδώ ξέρετε τι κάνατε. Προδίδατε την Ελλάδα! Εμείς προδίδαμε την Ελλάδα! Λέγατε στους Έλληνες να μην πληρώνουν τους φόρους τους, να στέλνουν εξώδικο, γιατί ο Ένβοια ήταν αντισυνταγματικός. Και είπε ο Τσίπρας, γιατί έχει σημασία το Sky που θα σου πω. Τσίπρας. Στο Sky εδώ ήτανε. Δεν πληρώνω, λέει, τον Ετιδέ ήταν τότε του Βενιζέλου. Δεν τον πληρώνω. Και θα δώσω τα χρήματα στο ΚΕΘΕΑ. Κάνω εγώ ερώτηση στη Βουλή 6 μήνες μετά και λέω να μας πει το ΚΕΘΕΑ αν πήρε τα λεφτά. Φυσικά δεν τα είχε δώσει στο ΚΕΘΕΑ τα λεφτά. Και βγαίνει μετά πάλι εδώ στον Αυτιά, τον ρωτάει η Μάγδα Ιτσέγκου και λέει, είναι αυτός ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Γεωργιάδης, που πουλάει κάτι βιβλία σε κάτι περιθωριακά κανάλια το βράδυ και θυμήθηκε τώρα αν εγώ έδωσα. Δεν θα θυμηθώ εγώ που τότε αρχηγός αντιπολιτεύσεως. Όχι μόνο καλούσε τους Έλληνες να μην πληρώσουν. Όχι μόνο έλεγε ότι είναι παράνομος και αντισταγματικός, αλλά πουλούσε και πνεύμα και το ΚΕΘΕΑ ο ψεύτης. Ακούστε λοιπόν τώρα. Κύριε Γεωργιάδη, θα ακούσετε. Αυτός ο ψεύτης. Τι κάνει. Προσέξτε να τον γνώσω. Προσέξτε τι κάνει αυτός ο ψεύτης. Ακούστε τι κάνει. Έχω το βίντεο, δείτε στην ομάδα αλήθεια από τον ανεβάζει, όπου έχει ανακοινώσει ο Σαμαράς ότι θα βάλει τον Ένβοια από 5 σε 6 δόσεις. Ναι. Και βγαίνει ο Τσίπρας και λέει όλο χάρη. Είναι πολύ καλός ρήτορας, αυτό παραδέχομαι. Είναι λαοπλάνος μέγας. Ρώτησε ο κύριος Σαμαράς στην Τρόικα αν θα τον αφήσουν να κάνει τις δόσεις 6. Και ο ίδιος πήρε τις δόσεις 6 από τον Σαμαρά και τις κάνει 5. Απάντησε λίγο λοιπόν. Σε αυτό που είπατε, γιατί το συγγνώμη, ορισμένα πράγματα έχουν τη σημασία του να τα λέμε. Τον μόνο που έχω ακούσει να λέει συγγνώμη τον ελληνικό λαό είναι ο κύριος Κουρουμπλής. Εμείς, κατάλαβα καλά, το είπατε και εσείς πήγαμε, πριν, πήγαμε, αλλά δεν ακούστηκε. Εμείς απολογούμαστε μόνο στον ελληνικό λαό. Και προφανώς για τις ελλείψεις, τα λάθη και τις αδυναμίες μας, θα κάνουμε την αυτοκριτική μας, θα κοιτάξουμε τους πολίτες στα μάτια και αυτούς που τους έχουμε αδικήσει, προφανώς στους Έλληνες πολίτες θα ζητήσουμε συγγνώμη.